Είμαστε τώρα στο στούντιο και τον συνάδελφο Κυριάκο Απομελούδη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει ένα αποκαλυπτικό. Καλησπέρα, Κυριάκο. Ένα αποκαλυπτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το πώς στις Βρυξέλλες μεθόδευαν μήνες πριν το κούρεμα καταθέσεων και το ξεπούλημα των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών, Κυριάκο. Όλα αυτά προκύπτουν από αυτό το έγγραφο, Δημήτρη. Θα το δούμε και σε λίγο. Έχουμε κάνει κάποια γραφικά για να το δούμε. Φέρει τίτλο διαχωρισμός ring fencing των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα. Φέρει ημερομηνία 27 Ιανουαρίου του 2013, δύο εβδομάδες μετά την αποστολή του νομοσχεδίου από τον Βάσο Σαρλή για το κούρεμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συντάχθηκε δε από τις διευθύνσεις της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και νομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γενικές γραμμές πρόκειται για ένα οδικό χάρτη για το πώς θα γίνει ο διαχωρισμός ή αποξένωση των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα από τις μητρικές τους εταιρείες. Τι προκύπτει από το έγγραφο? Το πρώτο που προκύπτει είναι ότι το κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο, το bail-in, δεν ήταν επιλογή της τελευταίας στιγμής, αλλά κάτι που μεθοδευόταν μήνες πριν γίνει. Το δεύτερο είναι το ίδιο πράγμα γινόταν και για την πώληση των υποκαταστημάτων, καθώς είχε προαποφασιστεί, όπως θα δούμε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Το τρίτο ήταν ότι ήταν γνωστές όχι μόνο εκ των προτέρων οι συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του τι θα συνέβαινε και στην Κύπρο από το ξεπούλημα των τραπεζών, αλλά μελετούσαν και τρόπους για να εξουδετερώσουν τη συστημικότητα για να μην επεραστεί η Ελλάδα και κατά συνέπεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλυτικότερα, στην πρώτη κάρτα τίθεται το ερώτημα γιατί να γίνει αυτό, δηλαδή ο διαχωρισμός. Ο σκοπός του προτινόμενου διαχωρισμού, αναφέρεται, είναι να αποφευχθεί η φυγή καταθέσεων στην Ελλάδα σε περίπτωση πρώτον χρεοκοπίας της Λαϊκής Τράπεζας ή δεύτερον bail-in, κούρεμα δηλαδή των καταθέσεων στη Λαϊκή. Να αποφευχθεί δηλαδή, όπως αναφέρεται, να μεταδοθεί ο κίνδυνος του κουρέματος των καταθέσεων από τα καταστήματα της Λαϊκής και των Κυπριακών υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, στις ελληνικές τράπεζες, και από εκεί θα προκαλούσε, όπως αναφέρει, φυγή καταθέσεων. Ο διαχωρισμός των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα από τη Λαϊκή είναι κρίσιμος, όπως ρητά αναφέρεται, για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και στην έφθραση της τραπεζικής αγοράς της Ελλάδας. Υπό την ενότητα, πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό, οι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκτιμούν ότι οι ελληνικές αρχές θα είχαν κίνητρο να επέμβουν για να εθνικοποιήσουν τα υποκαταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών. Καταθέτουν μάλιστα και ένα σαφή εκβιασμό για να μην γίνει αυτό. Το Eurogroup αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι η κάρτα επόμενη. Ναι. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα κάνουν σαφές ότι η εκταμείευση των κεφαλαίων για το ελληνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να γίνει υπό τον όρο να μην εθνικοποιηθούν τα κυπριακά υποκαταστήματα. Δηλαδή, αν το έκανα, δεν θα έπαιρναν λεφτά. Έχοντας λοιπόν αποκλείσει την εθνικοποίηση, το υπόμνημα αναλύει τα υπέρ και τα κατά για το πώς θα γίνουν οι εκπίσεις. Με εκούσιο τρόπο, δηλαδή με πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η ακούσια με πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδας. Επειδή, όπως αναφέρεται, στην περίπτωση της εκούσιας υπόλυσης είναι πιθανό οι πιστωτές της Κυπριακής Λαϊκής, σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο, να έχουν απαιτήσει εναντίον ελληνικής τράπεζας που θα αποκτήσει τα υποκαταστήματα, προτιμήθηκε το ακούσιο σενάριο. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι επιπτώσεις, όπως αναφέρεται, θα ήταν καταστροφικές. Και οι δύο κυπριακές μητρικές τράπεζες θα καθίστονται αναξιόχρεες με αποτέλεσμα μια τέτοια κίνηση, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά στο κούρεμα, το υπόμνημα αποκαλύπτει ότι ήταν στο τραπέζι, καθώς ορισμένοι από τους πιστωτές, λέμε και την κάρτα, δεν ήταν διατεθειμένοι να παράσχουν κεφάλαια για ανακεφαλοποίηση των Κυπριακών Τραπεζών και θα απαιτούσαν την εφαρμογή ενός bail-in για τους ανασφάλιστους καταθέτες. Τι θα συνέβαινε σε αυτή την περίπτωση, διερωτώνται οι συντάκτες του μηνύματος. Αυτό που ζήσαμε, Δημήτρη. Οι δύο τράπεζες θα έπρεπε να τεθούν γρήγορα σε καθάριση για κάτι που θα οδηγούσε σε μια απότομη συρρήκνωση των δύο τραπεζών από τα 67 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 24 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά ενεργητικού. Σε αυτή τη διαδικασία, πάνω από 17 δισεκατομμύρια καταθέσεων, κυρίως προερχόμενα από κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων ελληνικών καταθέσεων στην Κύπρο, θα πάγωναν και στις δύο υποκαθάριση τράπεζες. Είναι μια αποκάλυψη, Κυριάκο, που θα συζητηθεί έντονα, αντιλαμβάνομαι, τις Απλώς να πούμε ότι μέρες. Αυτό έγινε, δόθηκε στην συντάχθηκε δύο μήνες πριν από το κούρεμα και στην ουσία περιέγραψε όλα αυτά που ζήσαμε τον Μάρτη και στη συνέχεια που αφορούν την πώληση των υποκαταστημάτων. Ακριβώς. Κυριάκο, ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ.